μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Θανάση Φίλια, ο οποίος είναι παιδίατρος στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο. Κύριε Φίλια, έχει ολοκληρωθεί η εκένωση του νοσοκομείου? Γεια σας. Ναι, η εκένωση έγινε έγκαιρα και γρήγορα. Απομακρύνθηκαν όλα τα νοσοκόμενα παιδιά και μεταφέρθηκαν στα υπόλοιπα νοσοκομεία της πόλης, στο νοσοκομείο του Ρίου και στον Άγιο Ανδρέα. Ναι. Έχουν μεταφερθεί όλα τα παιδιά, είναι όλα τα νοσηλευόμενα παιδιά ασφή. Η φωτιά απείλησε και το νοσοκομείο, κύριε Φίλια. Δεν σας συγγνώμη. Η φωτιά έφτασε στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου. Η φωτιά έφτασε στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου και μάλιστα δημιουργήθηκε και μία αιστεία στον τρίτο όροφο του νοσοκομείου, στο κτίριο μέσα δηλαδή, η οποία όμως πολύ γρήγορα κατάφεραν και την έσβησαν. Α, ξέσπασε φωτιά και μέσα στο νοσοκομείο. Προφανώς από κάποιο κουκουνάρι που πετάχτηκε. Βέβαια, που πετάχτηκε. Η εδώ είναι γεμάτη με πέφκα, αν γνωρίζετε. Ναι, ναι, βέβαια. Πετάχτηκε στην ταράτσα ουσιαστικά και έπιασε και εκεί ένας χώρος, ναι, αλλά όμως δεν επεκτάθηκε. Ήταν μικρής έκτασης και έζησε σχετικά γρήγορα. Άρα όλα τα παιδιά, το προσωπικό, είναι ασφαλή στα νοσοκομεία του Ρίο και στον Άγιο Ανδρέα, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Στο κρατικό και στο πανεπιστημιακό μεταφέρθηκαν, ναι. Ωραία. Γνωρίζετε εσείς αν εκενώθηκαν και τα άλλα ιδρύματα που μας είπε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης? Δεν έχω εικόνα για τα υπόλοιπα ιδρύματα. Δεν ξέρω. Από όσο ξέρω, από όσο άκουσα τον Περιφερειάρχη να λέει, ναι, έχουν εκενωθεί και τα υπόλοιπα γειτονικά χωρίς, ναι, κάποιο, ναι, πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν ξέρετε. Απλά το άκουσα τον άνθρωπο, ναι, 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 που το έλεγε.